τρελαίνομαι πως από μέσα Κεντάι κάνει χειροτεχνία Μανίνα, Σούπερ Κατερίνα, Μπλεκ και Αγόρι μαζί. Το μπασοκίθαρο, ρε παιδιά. Θα ήθελα, ξέρω, σας το έχω ξαναπεί και πιθανό να σας έχω ζαλίσει. Εντάξει, το κλαρίνο μπροστά παίρνει όλο το, τη δόξα, όλο το χειροκρότημα, όλη τη χαρτούρα. Ακούστε λίγο από πίσω τον τύπο πώς κεντάει. Ακούστε λίγο. Παίζει κλίμακες ο τύπος και είμαι βέβαιος, είμαι 100% σίγουρος ότι το ύφος του την ώρα που κάνει τους παπάδες πάνω στον μπασοκίθαρό του είναι αυτό. You know what? I'm happy. You know what? I'm happy. You know what? Αλλιώς το ύφος ντρούπι. Δεν ξέρω, πριν πάμε στις γραμμές, μια απορία έχω. Πώς γίνεται πάντα οι μπασοκιθαρίστες ή το μπάσο σκέτο στα συγκροτήματα να έχουν την πιο αδιάφορη φάτσα? Δεν ξέρω. Τύπου βαριέμαι, εγώ ήταν να παίζω με τους Crimson Glory, με τους Halloween. Είχα σκοπό κάποια στιγμή να φτάσω να παίζω και στους Voivod. Ένα διάστημα με δοκίμασαν οι Creator, πέρασα από τους Slayer και κατέληξα τελικά να παίζω με την οικογένεια Κατσίγιαννη στα πανηγύρια. Δεν είναι κακό. Γουστάρουμε και αγαπάμε εμείς Κατσίγιαννη. Αυτός όμως θεωρεί ότι έχει κάνει ένα μεγάλο σκόντο στα δικά του. Γιατί φίλε, δηλαδή πραγματικά σε χαλάει? Σε ρωτάω, ευθαρσός, εσένα. Γιατί φίλε, γιατί νιώθεις ότι έχεις προδώσει κάτι από τον εαυτό σου? Παίζοντας ας πούμε, παράδειγμα λέω εγώ τώρα, παίζοντας τη Συμπεθέρα. Γιατί? Νιώθεις ότι κάτι της, σε έχει μαλώσει κάποιος? Όχι. Έρχομαι στις γραμμές τώρα, ευθύς αμέσως, μετά από αυτό το μικρό, έτσι, λογίδριο, μετά από αυτή τη μικρή απορία που εκφράζω κάθε φορά για τους μπασοκιθαρίστες. Οκ. Έρχομαι, 2310, 287, 8. 8. Να θυμίσω φυσικά ότι χορηγός της εκπομπής είναι η ηλεκτρονέτ της Παπουκίδης Νικολαίδης. Υπέροχα πράγματα θα βρείτε εκεί. Ειδικά αυτό το διάστημα λέω, θα βρείτε 30% έκπτωση σε όλα τα προϊόντα Philips. Εννοείται από κινητό, θέλετε από τάμπλετ, θέλετε τηλεόραση, θέλετε ψυγείο, θέλετε πλυντήριο, ό,τι θέλετε. Μόνο διαστημόπλια δεν πουλάει ο άνθρωπος. Στην ηλεκτρονέτ, Ανδρέα Παπανδρέου 10 στο Κορδελιό. Φυσικά, Αιγαίων χορηγός και πρωί και μεσημέρι. Ψαρούκλες, θαλασσινά, πεντανόστιμα, εκλεκτά, υπέροχα και ξεχωριστά. Βάλτε ωμέγα 3 στον οργανισμό σας. 214.000 για το κέντρο, 69.56-66 για το Ρεόκαστρο και γίνεται ένας χαμός. Και με χώρο εστιατορίου, θέλω να σας πω, και με χώρο εστιατορίου υπέροχο και στα δύο καταστήματα και με τη λιβεριά όπως είπαμε. Μάνα, έχουμε πέσιμο, κυρίες και κύριοι, μπουκάρουν στο στούντιο, αν ξαφνικά κοπεί, όχι ρε παιδιά, απλά κάνουμε δοκιμές, ποτέ δεν ξέρεις, μπαίνουν τύποι ψηλείς, ξεχτυπάνε λίγο στον ώμο, να λίγο σβέρκο δεν έχουν, να λίγο είναι head και shoulders, είσαι προετοιμασμένος, κάνεις πρόβες ρε παιδί μου, καταλάβατε, όμορφα, πάμε στις γραμμές, να μιλήσετε εσείς. 2310, μην παίρνετε 23, δεν το σηκώνει κανείς και άλλες ράτσες. Ούτε Bulldog, ούτε Labrador, ούτε Cocker Spaniel. 2310, 287, 888 και το μηνυματάκι σας το αμολάτε. FM και ενώ το μήνυμα στο 54222. Φτηνό μηνυματάκι, διότι έχουμε συμπόνια, καταλαβαίνουμε ότι είναι ιστριμόκολλη καιρή. Έτσι, κάτι 1,5, κάτι 2 ευρώ, κάτι αυτά δεν υπάρχουν. 62 λεπτουδάκια είναι μαζί με το ΦΠΑ. Εντάξει, ξηγηθήκαμε. Όμορφα! Ο μπασοκιθαρίστας λοιπόν πριν δεν ήθελε να παίξει σε αυτό. Η Συμπεθέρα είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι mainstream. Το πρώτο έπαιξε ο Χούλιο Ιγκλέζας το 1974 κάπου στο Ακαπούλκο. Ήρθε η οικογένεια
Κατσίγερη το πήρε για να μπορούμε εμείς σήμερα να το απολαμβάνουμε. Ζούμου σου λέμε και πρωί και μεσημέρι και βράδυ. Έρχομαι γραμμές, παιδιά, έρχομαι. Πρέπει να κάνω προθέρμανση. Πρώτα ο Θεός, σήμερα θα μιλήσουμε και με Βασιλό. Μετά από το διάλειμμα. Πάμε σε εσάς τώρα. Πάρα πολύ γουρλής ο πρώτος. Καταπληκτικός. Θα ήθελα να μιλήσω λίγο μαζί. Πώς σου φαίνεται η εκπομπή? Μας ακούς κάθε μέρα? Σου αρέσουν τα τραγούδια μας, φαντάζομαι. Και αυτά που λέμε. Δεν χάνεις εκπομπή, ε? Είσαι λίγο μονότερος, είναι η αλήθεια. Αλλά σε ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή. Θα μου δώσεις και τα τρία τελευταία ψηφία να σε βάρω μια κλήρωση, γιατί δεν έχω να κληρώσω κάτι σήμερα. Πάρα πολύ χάρηκα που τα είπαμε να ξαναπάρεις. Αυτά είναι, φίλε, σαν το διάλογο δεν έχει. Α, και ο δεύτερος, τέλεια. 0-2. Πάμε στον τρίτο που έχει ρίξει καρατιά στην καροτίδα. Ναι! Βρε τον προγιούτρο και το μεσημέρι λέμε. Βρε τον προγιούτρο και τότε και πάντα. Κράμα, Αντώνη Μαυρέα, Ισαουράλδε. Το περίμενα πολύ καιρό αυτό να ξέρει. Τι κλάδεμα στην καροτίδα, τι κολονοσκόπηση στο καρύδι έχεις κάνει, φίλε, στους δύο προηγούμενους. Όταν έπαιζα τα ξερά γήπεδα, ποδόσφαιρο και εγώ τότε, κάτω στην παραλία και στο παλιό Μαρακάνα που λένε δίπλα στο πρώτο γυμνάσιο εκεί στο Μεγαλέκο. Λοιπόν, φορούσα, έπεσες πολύ σωστά, το νούμερο 4 στην πλάτη, αδερφέ. Ήμουν βέβαιος. Το νούμερο 4. Ήμουν βέβαιος. Ήμουν βέβαιος. Έχω μια πολύ σημαντική ερώτηση, Αποστόλη Παύλα Γκόρα. Η ερώτηση θα σηματοδοτήσει ίσως μια νέα εποχή στη φιλία μας. Στη μακρόχρονη φιλία μας. Εκεί που έπαιξες στον καζόν μπροστά στον Μέγα Αλέκο, μπαλίτσα. Έστω και μια φορά δεν γλώτσες αυτά τα κρυμμένα μπέκ μέσα στο χορτάρι. Ωραία, φίλε. Και πρόσεξε τώρα, έτσι. Θα πω κάτι τώρα, δηλαδή θα καταλάβουν και την ηλικία μου οι περισσότεροι. Με αλυσίδα Ελβιέλα παππού στην πλέον άσπρο. Όχι, μην το κάνεις αυτό. Μην το κάνεις. Που μας δίνανε και στο στρατόματα. Μας δώσανε τότε που πολεμήσανε στον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο. Άντα λαμπάνε, φίλε. Αλυσίδα, στράικ, Ελβιέλα, λευκό μπροστά το μισοφέγγαρο, ένα πράγμα περίεργο. Καλοκαίρι χωρίς κάλτσα. Νομίζω πεθαίνει και πιο δύσκολη χλωρίδα και πανίδα. Έτσι. Όποιος είχε τολμήσει. Έτσι είναι. Μετά, επειδή ψήλωσα, όταν έπαιζα, άρχισα να παίζω μπάσκετ. Ναι. Πάλι φορούσα το νούμερο 4 στην πλάτη. Λοιπόν, και επίσης έπαιζα με σταράκι κομβέρ. Όχι, ρε φίλε. Έτσι, σε ανοιχτό. Όχι, ρε φίλε. Μιλάμε το ανοιχτό τη Χάνθ, το ανοιχτό. Στο Ποσειδόνιο. Πέραν του Ποσειδόνιου τώρα, ναι. Το ανοιχτό του Ανατόλια που είναι η Express Service. Βέβαια. Δεν ξέρω τώρα, βεβαίως. Όλο οι παλιοί, έτσι, εγώ είμαι 69 γεννημένος. Βεβαίως. Λοιπόν, και να μην μας το έλεγες, το καταλάβαμε. Και τότε που κάναμε μπάνιο μπροστά στο Λευκό Πύργο που λες. Έχω προλάβει την Αρετσού. Φίλε, πρόλαβα σε πολλές τάξεις του Δημοτικού και έβαλα περισπομένη και δασία. Έτσι. Εννοείται. Και πρόλαβα θρανείο, πράσινο, ενωμένο, ενιαίο. Σε παρακαλώ. Πρόλαβα. Που είναι πρόλαβα. Φορά 5%, 10%, 5 όσο θες. Πρόλαβα. Και εγώ και εσύ. Κονσέρβα βερίκοκο να μοιράζετε στο σχολείο. Και μπισκοτολούκουμο. Βεβαίως. Πρόλαβα, φίλε. Πρόλαβα, μπλεκ, αγόρι, μάχη, κράνος, σεραφίνο, έτσι. Αλλού παστορ, άλλη κατηγορία. Αθήνα, Λονδίνο, που νομίζαμε ότι είναι ένας ταξιδιωτικός οδηγός για κάποιον που ήθελε να ξεκινήσει από Αθήνα να πάει Λονδίνο. Παιδιά, μία τέτοια vintage την έχω έτοιμη, να ξέρετε. Περιοδικά και τα λοιπά. Με την πρώτη ευκαιρία. Αδερφιά, θέλω να ρωτήσω κάτι, θα με συγχωρέσετε για αυτό που θα ρωτήσω. Κώστα, ελπίζω να μην είναι έτσι. Κανένα θέμα. Πες μου. Θέλω να ρωτήσω και να μας απαντήσουν οι ακροατές σήμερα, αύριο, οτιδήποτε. Θεωρούν ότι είναι περισσότερο επιβλαβές ο κορονοϊός
ή ο κορδονοϊός. Ωρε φίλε, τώρα τι έχει να γίνει. Φίλε, τι τίποτα έχει να γίνει. Ο κορδο... Φίλε, στο λέω από τώρα. Από τώρα στο λέω. Ο κορδονοϊός με τέτοιο κλείσιμο, με τέτοια στέρηση, με τέτοιες καραντίνες και με τις διαθέσεις, με τις διαθέσεις που δείχνει το υποτιθέμενο ασθενές φίλο, νομίζω ότι θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο καλοκαίρι για όλους μας. Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια, όχι κορδονούριδες σε θάλασσες και ακτές. 90-10 το βλέπω για να μην πω παραπάνω. Άστα, άστα. Καταστροφ. Λε καταστροφ. Λε καταστροφ. Και βέβαια φίλε... Ναι. Εμένα παιδιά με ενδιαφέρει αδέρφια να δούμε λίγο και το μπάσκετ τι γίνεται. Ωχ, τι πονεμένη ιστορία, φίλε. Είναι μεγάλη ιστορία. Αμέσως από αυτό εδώ. Ναι. Που λέγαμε πριν. Ναι, είναι. Μανούλα. Αμέσως, φίλε. Είμαστε τυχεροί, να το πω έτσι. Με έριξε στεναχώρια. Ναι. Είμαστε πολύ τυχεροί για αυτό που έχει γίνει και έτσι όπως έχει γίνει. Καλά, δεν το συζητώ. Δεν ξέρω πώς θα μπορούσε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω επίσης, συγχωρέστε με που μακρηγορώ, δεν ξέρω επίσης αν μας κάνει καλό ή αν μας έκανε καλύτερο, ναι, το ξέρω. Άλλο, αν θα γινόταν. Θα σου πω, θα σου πω μετά το καλοκαίρι. Και εύχομαι, ναι, εύχομαι να είναι μόνο για καλό. Εύχομαι να είναι μόνο για καλό. Φιλιά, γεια σου Γκόραν. Γεια σου αδερφέ μου. Μόνο αδερφέ. Μόνο. Φιλιά. Πάει καταστροφή ο κορδονοϊός. Φιλιά. Γεια σου Γκόραν. Γεια. Συγγνώμη τώρα από τους υπόλοιπους που περιμένατε. Είχε καιρό να πάρει ο Γκόραν. Ναι, χαίρετε. Γεια σας. Ρεμάλια. Όχι ρε φίλε. Ρεμάλια. Το έχουμε έτοιμο, ξαναενεργοποιήθηκε εδώ και λίγες μέρες. Ζητώ συγγνώμη σε όσους έκανα τάκλη στην καροτίδα. Ένα θα σου πω, γέμισε μόλοπες το κουμπί, 3-4-5, μελανιές. Δεν ξέρω, αυτό ήτανε φίλε, θα το φάτε εδώ το καλάμι ή να το τυλίξω για το σπίτι. Έτσι. Μιλάμε. Και ο Ισαουράλδη είναι γατάκι μπροστά στο τάκι. Ισαουράλδη, φίλε, είναι προνήπια, συμμετέχει στο συγκρότημα Ζουζούνια και τραγουδάει το Καμίλα, είσαι μια Καμίλα, Καμίλα τρομερή. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, μου λέτε για ρουσίδα Ριβιέλα και για τέτοια. Δεν μου λέτε, έχετε προλάβει τον Μπαρμπαμιτούση. Στη τηλεόραση. Ναι. Ναι, βεβαίως. Τι τον πρόλαβε στον Μπαρμπαμιτούση. Μας έλεγαν. Σε ποιο κανάλι τον είχε. Μας έλεγαν οι μπαμπάδες μας. Εμείς δεν τα ξέρουμε αυτά, κύριε Παπαδάκη. Άλλο το έλεγαν οι μπαμπάδες σας. Εσείς άμα τον προλάβατε. Εμείς όχι. Είσαι πιο μεγάλος από εμάς, λιγάκι. Λιγουλάκι. 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 Δεν θυμάμαι αν ήταν στην ΕΙΡΤ. Στην ΙΕΝΕΒ. Γιατί ήταν ΕΙΡΤ. Η αλήθεια είναι ότι 50-50 μπορείς να το παίξεις, δυο κανάλια έχει όλα, οπότε αποκλείεται να χάσεις. Είναι μία στις δύο. Οπότε εγώ θυμάμαι ότι πρέπει να ήταν στην ΕΙΡΤ. Εντάξει. Πιθανόν. Εγώ και το... θυμάστε τα αρχικά τη CNN τι σημαίνανε. Τη CNN δε, Υπουργείο, ναι. Το Υψιλόν. Όχι. Όχι. Κόπηκα ρε φίλε. Κατεβείτε την πρώτη λέξη. Κατευθείαν. Για πες. Κατευθείαν. Πες. Υπηρεσία ενημερώσεως ενόπλων δυνάμεων. Α, ναι ρε φίλε, το ενόπλων δυνάμεων, γι' αυτό εγώ πήγα στο Υπουργείο, νόμιζα ότι Υπουργείο. Υπηρεσία ενημέρωσης. Ενημερώσεως. Ναι, ενημερώσεως. Ενημερώσεως, βέβαια. Βεβαίως. Ήταν Εθνικόν Ίδρυμα Ραδιοτηλεόρασης. Πόσο ήθος. Και σένα, Παύλες, τα λέγανε, έτσι, δεν τα ξέρεις ο ίδιος, εκτός κι αν... Όχι, εγώ τα ξέρω, τα ξέρεις. Παρακολούθησα τον ντέρμπι όταν ήμουν μικρός, Καπερναούμ Βιθλεέμ, θα μου πεις τώρα. Έτσι, πολύ πιθανό. Όχι, ήταν, αυτό ήταν μετά που πήγα φαντάρος. Μετά. Ωχ, ρε, τι γίνεται, ρε. Το νου σας, ρε, μάλια! Το μεγάλο πεύκο ήταν ακόμα λέει κουκουνάρι. Αυτό ένα από τα αγαπημένα μου ήταν ακόμα κουκουνάρι, ήταν σε γλαστράκι, Η νεκρά θάλασσα άρρωστη, απλά αδιάθετη, ο Βουκεφάλας πόνια μέριμνο,
Έτσι το ουράνιο. Θα βγει κανένα συντριβανίζο, κανένα κυκλοφορό και πράσινο να κάνει ρόπερ και κούμε. Δεν θα αλλάξει να κάνω. Γεια σου, Παυλάρα μου! Και χθε ο Μπαρμπαμιτού ήταν μαριονέτε. Ήταν. Εσύ λε την Φρουτοπία. Όχι την Φρουτοπία. Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη Φρουτοπία. Αυτό. Ήτανε μαριονέτες, δεν ήτανε... Μαριονέτες, η Φρουτοπία μαριονέτες ήτανε, ρε. Ο δαιμόνιος, ο δαιμόνιος δημοσιογράφος Πίκος Απίκος. Αυτή, μπορεί να λέμε το ίδιο, Δεν αποκλείεται. Μικρός εδώ, Μικρούλης είμαι εγώ, φίλε, μικρούλης. Μικρούλης. Τι να κάνουμε, μικρός και τριανταφυλλένιος. Γεια σου, Παυλάρα, γεια σου, Γαϊδουράγκα, θε. Άιντε, άντε την καλησπέρα μου. Bye. Φιλιά, να σε καλά. Πάμε εδώ. Τέλειωσε, παιδιά, τι γίνεται. 23-10-287-888. Μπαίνει άλλη, είναι το μίνι. Βλέπεις μέχρι και τις, να μην πω τώρα. Λιγώνεται ο Βέγκος, σηκώνονται κεραίες αυτά. Μανούλα. Αυτά. Λατρεμένος. Θέλω. Ήρθε μήνυμα και οφείλω να απαντήσω. Λοιπόν, Κωστή, τι θα γίνει με αυτό το 20% και αν ισχύει και τα λοιπά, πριν βγάλουμε Βασιλόπουλο, να ξέρεις απαντήσω. Αλλά πρέπει να πάρω στις γραμμές γιατί αναβοσβήνουν τα μπλιμπλίκια. Ναι. Χαίρετε. Καλησπέρα, Κωστή. Καλό στο στράτο. Καλό στο παιδί. Τι τάκλι είναι αυτό, πώς βγήκα έτσι με τη μία. Δύο. Δεν ξέρω τι γίνεται. Έχετε μάθει τώρα κόλπο και πώς τους πετσοκόβετε έτσι τους άλλους. Λοιπόν, να σε καλησπερίσω στην εκπομπή χωρίς θεματολογία. Α, αυτά είναι τα καλύτερα, φίλε. Ελεύθερο θέμα. Λοιπόν, μαζί με το χήμα κρασί δηλαδή θα πρέπει να ακούγεται και εκπομπή σου, ξέρω εγώ. Κανονικά, φίλε. Χήμα ραδιόφωνο. Κανονικά, λοιπόν, φίλε. Αυτό είναι το καλύτερο απ' όλα. Το καλύτερο. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Έκανε όφη μια πρόταση. Τα πρώτα δύο παιχνίδια θα διεξαχθούν και κλεισμένουν. Και θα μαζευτούν οι 5-10 νοματέοι μετά από κανένα δύο εβδομάδες και θα ψηφίσουν θετικά στο να γίνουν παιχνίδια με 20%. Μια στιγμή. Ο όφη πρότεινε μόνο από το τρίτο μάτς και μετά. Γιατί εγώ έχω την αίσθηση ότι όλοι ψιλοσυμφωνήσανε να το καταθέσουν σαν πρόταση από την αρχή. Ναι, εγώ... αλλά εσύ πιστεύεις... Ναι, έχεις δίκιο. Εσύ πιστεύεις στον Άγιο Βασίλη και στα ξωτικά. Όχι, εκτός από αυτό. Πιστεύεις ότι η κυβέρνηση θα επιτρέψει να γίνει το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός με κόσμο? Είμαι ξυπνάς με φιλιά. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ μπορεί να γίνει με κόσμο. Ναι. Το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός δεν θα γίνει με κόσμο. Είναι δεδομένο. Εδώ στήσανε επιτροπή για να σε ρίξουνε β' εθνική. Στήσανε. Δεν θεωρώ ότι το συγκεκριμένο ρήμα μπορεί να συνάδει με την καθαρότητα, την κρυστάλλινη διάβγεια του ελληνικού πρωταθλήματος. Φίλε, ναι, στράτο. Ναι. Δεν συνάδει. Λοιπόν, δεν μπορώ να τα τσιμπήσω. Εγώ αυτό θέλω να σου πω, ότι στήσανε επιτροπή για να σε ρίξουνε β' εθνική και εσύ πιστεύεις ότι το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός θα γίνει με κόσμο. Σωστό και αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία στο εκατομμύριο. Και αυτό που θέλω εγώ να πω είναι το εξής. Ότι έτσι όπως τα μαγειρέψανε, γιατί πρόκειται για μαγείρεμα, αυτοί που βγαίνουν λάδι είναι κάτι μαρούπες και κάτι αρκούδιδες. Ναι. Διότι και το συναπάντημα. Διότι το γεγονός ότι πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια επιτροπή της ΕΠΟ στην ουσία πήρανε την απόφασή τους και την κάνανε copy-paste, γιατί δεν ασχοληθήκαν ούτε καν να σκεφτούν το πώς βγήκε, απλά την πήρανε και την κάνανε copy-paste, μόνο αριθμό πρωτοκόλλου βάλανε, τους γλιτώνει από οποιοδήποτε πειθαρχική ενέργεια, νομική ενέργεια μπορεί να κάνει ο ΠΑΟΚ. Σωστό. Πολύ σωστό. Κατάλαβες. Πολύ σωστό. Αυτοί όλα τη γλιτώσανε ήταν, τώρα. Όλα, παιδιά, ακόμα και αυτοί, η ντεμεκ για μας, η δήθεν τροπολογία εν μη άνοικτη, ποτέ δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Πουθενά, έτσι. Όλο ήτανε από την αρχή μέχρι το τέλος, μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ήταν σχεδιασμένο. Τα πάντα. Ακόμα και το έτσι, να μπει ακριβώς. Αμφιβολία, ακόμα και το να μπει κοιλίδα. Έτσι, να το ξέρετε. Όλο. Αλλά, πού θα πάει. Υπάρχει θεός, φίλε. Θα βγει ο Βασιλόπουλος σήμερα. Ναι.
Μία ερώτηση. Γράφω. Έχουμε νέα για τον Αυγούστο σχετικά με την επανεκτίμηση της κατάστασης του. Ναι. Αυτό ρώτησε μόνο ναι. γιατί... Ήξερα σήμερα ότι είναι να βγει η τομογραφία, αλλά... Η δεύτερη. Ναι. Η δεύτερη. Ναι. Αλλά δεν, μέχρι αυτή τη στιγμή, γιατί και εμένα με απασχολεί, θα ρωτήσω, αν ξέρουμε. Ρώτησε αν πότε θα γίνει η επόμενη... Αυτό που μπορώ να σας πω... Αυτό που μπορώ να σας πω ευθαρσώς είναι ότι αλλάζουν αρκετά πραγματάκια. Δεν ξέρω αν θα επηρεάσει και την ιστορία Μαωρίσιο όλο αυτό. Δεν ξέρω. Δηλαδή τώρα τι έχω. Έχω Μίσιτς, δεν βγαίνει ούτε με γαστρεντερίτιδα. Έχω Μαωρίσιο. Έχω Εσίτη που δεν, με τρεις τελίτσες, δεν κολλάει, δεν έχει δείξει αυτά που θέλει, δεν αυτό. Έχουμε Βέρμπλουμ που εκεί λίγο ίσως λες, μια στιγμή λίγο, μέχρι τώρα μόνο παίρνει. Πρέπει να παίξει. Ιδού, φίλε, μπες και πρέπει σε 3-4-5 μάτς, βγάλε μου τους οφθαλμούς, είναι η δίποδας. Δείξε μου. Και έχω και τον Τζιγκάρα που μπορεί κάποιοι να γελάνε, όμως όχι, ρε, φίλε, γιατί... το παιδάκι γιατί να γελάνε. Είναι από αυτούς που συμμετείχε και στην προετοιμασία και σε όλες τις προπονήσεις φέτος. Έτσι, δηλαδή, μην το αποκλείουμε και αυτό. Απλά στο μυαλό μας. Ναι. Για να πω αυτό και να κλείσω, Κωστή. Ναι. Για όποιον δεν ξέρει, ο Βέρμπλουμ, όταν πήρε μεταγραφή από την Γκέτεμπορ και πήγε στην Τζέσκα, ναι. στη Ρωσία, στο πρώτο παιχνίδι που έπαιξε ήταν στην ουσία με μία εβδομάδα, γιατί τότε ήταν το πρωτάθλημα της Ρωσίας, ξέρεις, πάει αντίθετα. Ναι, ναι, ναι. Με μία εβδομάδα έπαιξε κατευθείαν πρώτο παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ναι. Και έβαλε και γκολ. Και το έκανε 2-2. Ενημερωτικά. Στράτε και μου. Αυτός ο παίκτης ναι. δεν έχει κάτι ναι. να φοβάται. Στράτο μου, δεν αντιλέγει κανένας. Οργανικά νομίζω, να είναι καλά μόνο. Δεν αμφισβητεί κανένας για το τι ήταν ο Βέρμπλουμ πριν έρθει εδώ. Θυμίζω ότι... και μας έβγαλε την ψυχή, αλλά και καταλάβαμε ότι ήρθε ένας πολύ σημαντικός παίχτης. Ένας ηγέτης για το κέντρο. Το πώς εξελίχθηκε μετά η κατάσταση με τον τραυματισμό και στον καπάκι τραυματισμό στον τραυματισμό, τα ξέρουμε. Ιδού η ευκαιρία σου. Είναι στο χέρι του, δώσε είναι κάτι. Στο χέρι του να τα πάρει όλα πίσω. Ρε παιδί μου, δώσε μας κάτι. Κάνε, βγάλε μας τα μάτια στα play-offs, να πούμε πραγματικά. Που... Εγώ είχα κάνει μια πρόβλεψη, το Δεκέμβριο. Ναι. Ότι ο Βέρμπλουμ θα είναι ο MVP του ΠΑΟΚ στα play-off. Ναι. Μπορείς να ξέρεις ότι θα έχουμε αναβολές και στο τραυματισμό και στο πρωτάθλημα. Χωρίς να ξέρω, όχι. Χωρίς να ξέρω. Α, δούμε. Έγινε Στράτο. Ελπίζω να βγει. Σε ευχαριστώ, αγόρι μου. Πάμε. Άλλες τρεις γραμμές, παιδιά, να πάμε σε διάλειμμα. Χαίρετε. Ναι. Ναι. Άντε ρε Κωστή. Έλα ρε τάσε. Άντε το πρωί φάγαμε... Το τάκλιν από τον αόρατο εχθρό. Ναι. Τι έγινε. Έπεσες και μετά. Πρέπει να έφαγα το ίδιο τάκλιν. Ναι. Πρέπει να έφαγα το ίδιο τάκλιν από τους ίδιους αόρατους όπως έφαγε ο Τζίλος. Σωστά, φίλε. Η κονσόλα είναι του Πόλου. Μακριά από εμάς. Έλα, αγοράκι μου, έλα. Εν τω μεταξύ, μετά δεν μπορούσε να ξαναπιάσει, τι έγινε, είχαμε κάτι θεματάκια. Τι, γεια σας. Εντάξει, είχαμε και δουλειές μετά. Εντάξει. Τον Παύλο, έτσι που τον άκουσα να κάνει τέτοια αναδρομή στο παρελθόν, δεν θα έχει τίποτα αποκλειστικά πλάνα τον Τροϊκό πόλεμο. Φίλε, ήταν στη ρόδα του αλόγου την μπροστά δεξιά, να ξέρεις. Την μπροστά δεξιά. Και εκεί είπε στον Οδυσσέα, ρε Μαρμπίμπι Οδυσσέα, εκεί στο Κορδελιό που είναι η γειτονιά μας, δεν κάνεις μια ομάδα που να λέγεται Οδυσσέας Κορδελιού. Και λέει, Οδυσσέας, μέσα είμαι εγώ, ιδρυτής. Από εκεί. Σας λέω τώρα το κουμέντα, έτσι καταλαβαίνω. Εγώ νομίζω πρέπει να τον είπε, γιατί οι πληροφορίες λένε ότι το άλογο δεν πήγαινε και πολύ ευθεία, ελαφρώς σαν να κούτσινε και λέγα, άρα με κουτσό άλογο, θα πάμε να κατεβούμε να του πάρουμε αυτούς. Ένα αυτό και ένα πήγε μπροστά, λέει, πού μπαίνουμε, παιδιά, εδώ τρία. Παιδιά, εγώ στην τρία δεν μπαίνω. Όταν ανοίξει τέσσερα να με φωνάξετε. Καλά, μιλάμε τώρα ιστορία, όχι αστεία, φίλε. Αυτό όχι National Geographic. Όχι Richard Dines. Θα μιλάμε με γεγονότα, όχι. Εντάξει. Θα μιλάμε με γεγονότα. Θα είμαστε δηλαδή το αντίθετο από τους φίλους μας
τους αρκουδομπουχεσό νερόπολους αυτούς από κάτω. Έτσι, φίλε. Που ρε φίλε, ό,τι και να τους πεις αυτούς, βάζουν μία ταμπέλα και κάνουν ένα μονόλογο. Αυτό, θέλουν φίλε τα δικά τους να λένε. Δηλαδή, δεν μπορεί να κάνεις διάλογο καταρχήν με κανέναν από αυτούς από κάτω. Είσαι επί του θέματος, μιλάς επί ένα συγκεκριμένο θέμα. Και η απάντησή τους, γιατί νομίζουν ότι βρίσκουν ένα επιχείρημα να την παρατεθούν, είναι ό,τι να είναι μια αερολογία, μια μπούρδα, ότι πέρσι σας χαρίσαν το πρωτάθλημα, ότι φέτος έπρεπε να πέσετε, φέτος λέει κανονικά έπρεπε να πέσετε. Φίλε, εδώ δηλαδή πραγματικά φωνάζει ο κλέφτης. Βλέπεις πόσο διαχρονικές είναι μερικές φράσεις. Όλα. Φωνάζει ο κλέφτης, φωνάζει ο κλέφτης εδώ πέρα. Φίλε. Σε κάνει μήνυση ο κλέφτης. Εις τους αιώνες των αιώνων να μην κλέφτης. Ο κλεφταράς και ο ψεφταράς σε αυτόν τον τόπο θέλει να βγει και από πάνω. Κόβει 50 δέντρα, τα κόβει τα δέντρα και φτιάχνει μια ξύλινη εξέδρα να ανέβει επάνω και να μιλήσει κατά αυτών που καταστρέφουν τα δάση. Αυτό ακριβώς, φίλε, είναι. Να μιλήσει για οικολογία. Ναι. Αυτό κάνουν. Μιλάει ο Νέρονας για πυρασφάλεια. Νομίζω στο έχω ξαναπεί. Πιο πιθανό είναι να δεις τζιχαντιστή να κάνει το σταυρό του και να λέει το Πάτερ ημών. Ξέρεις τι με πληροφορούν, παιδιά, και ο αδερφός μου που είναι Πάτρα και ακούει ραδιόφωνα από εκεί, γιατί εκεί αναπαράγουν έτσι τα αθηναϊκά, αλλά και παιδιά που έχουμε ζουμουσάκια, που έχουμε και παοξάκια στην Αθήνα, ένα πράγμα είναι η απορία τους. Πώς αυτοί εδώ πάνω, πώς εσείς εκεί πάνω, ας πούμε, δεν χάνετε τον ενθουσιασμό, τη δίψα, την τρέλα, αυτοί νόμιζαν. Και μετά την κλοπή του πρωταθλήματος, θα καταρρεύσουμε όλοι, θα βάψουμε μαύρες κουρτίνες και θα ακούμε, ας πούμε, μάλαμα, δουρδουμπάκι και μποφίλιου. Αλλά και ότι ποτέ δεν θα ορθοποδήσουμε ξανά σαν οργανισμός, όχι μόνο οι παίκτες, η παραγωγή, οι δημοσιογράφοι, ο κόσμος, οι οπαδοί, όλη η οικογένεια, όλος ο οργανισμός που λέγεται ΠΑΟΚ. Τους κάνει έκπληξη, φίλε. Έτσι. Μα είναι αυτό ακριβώς που σου είπα προλίγου. Γιατί εμείς δεν είμαστε αρκουδομπούχες στο νερόκολλη. Ακριβώς, φίλε. Μα ρε φίλε, η κλασομπανιέρα και ο τέτοιος ο Μπούλης, ας πούμε, ο μαμόθρευτος, με την πρώτη φορά που θα του πάρει στο παιχνιδάκι, θα βάλει τα κλάματα. Δες τις συμπεριφορές τους, δες πόσο κοινές είναι. Πόσο η όποια τους παλικαριά κρύβεται πίσω από ψευτομαγκές, από πλάτες όλου του επίσημου και ανεπίσημου κράτους και παρακράτους. Δες τα όλα ένα και ξεστή. Και έχουν και μία ιεραρχία, έχουν και μία σειρά. Πρώτος ο κόκκινος, μετά ο πράσινος και μετά ο κίτρινος. Κανονικά, μοιρασμένα φίλε, ταυτοποιημένα. Όποιος μπορεί να έχει το ταβαντζιλίκι σε τέτοιο, σε προτεραιότητα και να έχει τα ενία από το ταβαντζιλίκι, έτσι πάει. Από εκεί και μετά, όποιος ξεφεύγει, όποιος είναι εκτός από τα στενά πλαίσια της λεκανοχαβούζας, δεν υπάρχει για αυτούς, ρε φίλε. Κράτος εν κράτη, θέλω να σε πω κάτι. Όταν αυτοί οι άνθρωποι και οι απόγονοί τους χαρακτηρίσαν τον Καποδίστρια δικτάτορα, τι ψάχνει να βρει από εκεί και πέρα. Τελειώνουν οι κουβέντες. Δεν συζητάς. Ευχαριστώ πολύ. Όποιος ξέρει την ελάχιστη ελληνική ιστορία, το τι ήθελε να καταφέρει ο Καποδίστριας, ποιος έβαλε χέρι εκείνη την εποχή, με ποιους πήγε να τα βάλει και στο τέλος τον δολοφονήσανε, που μου δίνουν ακόμα και σήμερα ονόματα σε κεντρικότατους δρόμους αυτών των πρόγονών τους και των συνεχιστών της καταστροφής της Ελλάδας, και οι πραγματικοί ήρωες ο διαχρονικά αυτού του τόπου είναι σε κάτι στενάκια ή σε κάποια στενάκια. Άφαντοι. Έγινε, Τάσο. Ευχαριστώ πολύ, και αδερφέ μου. Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε. Δύο τελευταίες. Ναι. Άντε ρε Κωστάκη. Έτα, γόνι μου. Έλα. Έλα. Ακούς. Χαμήλωσε λίγο. Χαμήλωσε. Το κλείσα κιόλας. Okay. Έλα, Δημητράκη μου, έλα. Λοιπόν, έλα. Λέγαμε για κόσμο. Ακόμα, και μία ακόμα και τέλος, παιδιά, να πάμε. Λέγαμε για κόσμο, η 20%. Είτε με κόσμο είτε χωρίς κόσμο, τον BBB δεν το γλιτώνουν. Όπως λέει και η μάνα στην κόρη το πριν, πρώτη νύχτα του γάμου. Ό,τι και να κάνεις, λέει. Όχι, είτε βγάλεις μεγάλο βρακί είτε μικρό γαμί, το BBB δεν το γλιτώνεις. Και αυτοί, είτε με κόσμο είτε χωρίς κόσμο, το BBB δεν το γλιτώνουν. Και ακούγα τι έλεγε τον κυνηγό. Κοιτάξτε, εσύ δεν είσαι για κυνήγες, έρχεσαι για μπίπι, έρχεσαι, κατάλαβες.
Η αρκούδα που τη πήγαινε και λουλούδια μετά ο κυνηγός. Μπράβο, άντε μπράβο. Με, και γεύμα με, με κεριά και καντήλια. Ρωμάτε, γιατί και το Κωστίκα το άλλο το ξέρεις με τον κυνηγό που πήγε η αρκούδα τον βία και δυο μήνες δεν έβγαινε έξω και του λέει γιατί δεν έρχεται γυναίκα έτσι και έτσι. Βγαίνει κακό, θα με σκότωνα, σα σκότωνα άλλο. Δεν είναι αυτό λέει. Από τότε δεν έχετε ούτε κάνω το τηλέφωνο. Ένα τίποτα, τηλέφωνο, ένα γράμμα, ένα μήνυμα. Και αυτοί και το πάνε και να σου πω κάτι. Αυτό που κάνανε για να μην πέσει ο Ολυμπιακός που λέγανε τα χάρια τον ΠΑΟΚ θα βγει μπούμαραγκ. Και ξέρει για ποιο λόγο θα βγει μπούμαραγκ, φίλε μου. Γιατί βλέπω, εκτός από το θα δικαιωθούμε, γιατί στο φινάλε δεν έχουμε κάνει κάτι για να είμαστε ένοχοι, έτσι δεν είναι. Φυσικά. Βλέπω να χαρούν αυτούς τους βαθμούς, φαντάζεσαι. Περιμένετε. 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 Λέω, φαντάζει να αφαιρέσουν αυτούς τους βαθμούς αυτούς. Περίμενε. Θα δούμε. Θα δούμε. Και άμα το σκεφτείς πάει και ντάμπερ, γιατί και η στιγμή είναι αγώνες που λένε, ένα αυτό και το άλλο είπαμε σωστό. Με τον τέτοιο να, με τον δημοσιογράφο την απαγωγή. Βέβαια, οπότε έχουμε πολλά ποινές, μέτωπα, πολλά μέτωπα. Που, πολλά. Σημαίνει ότι είσαι έκτοτε, όταν κάνεις κάτι είσαι, που λένε ντάμπερ, το που έχεις τιμωρία, πώς το λένε ακριβώς. Double dot. Πάλε 14 βαθμούς Ολυμπιακό αφαίρεση, παίρνει τους βαθμούς πίσω, πορταλτής ο ΠΑΟΚ. Τέλος, double. Γεια σου Μιτσάκο, bye. Πάμε τελευταίος. Ναι, γεια σας. Ναι, όχι, τέλεια. Πάμε διάλειμμα. Επιστρέφουμε γρήγορα. Επιστρέφουμε άμεσα για επικοινωνία με Κώστα Βασιλόπουλο. Το σχόλιο του Κώστα Βασιλόπουλου είναι μια προσφορά από το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Πάμε ευθύς αμέσως να συναντήσουμε το διευθυντή της Φόρτσα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Χαίρετε. Καλό μεσημέρι. Γεια σου Κώστα μου. Γεια σου. Να ξεκινήσουμε από ανάποδα, από Φόρτσα αύριο. Ναι. Σχεδόν έτοιμοι, να, σε λίγο. Θα είμαστε έτοιμοι για ένα δυνατό φύλλο, ένα ακόμη δυνατό φύλλο δηλαδή, όπως και όλα τα προηγούμενα. Υπάρχουν θέματα πάρα πολλά στην επικαιρότητα που απασχολούν και έχουμε έτσι και μια έκπληξη για τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ σε ό,τι αφορά την ειδησιογραφία με την Φόρτσα του Σαββατοκύριακου. Θα είμαστε έτοιμοι να το ανακοινώσουμε πρωί-πρωί αύριο που θα κυκλοφορήσει και η εφημερίδα. Μάλιστα. Όπως κάθε Σάββατο και τον τελευταίο, ειδικά το τελευταίο διάστημα με πολύ δυνατές ειδήσεις, με πολύ δυνατά θέματα, με ρεπορτάζ το οποίο είναι ακριβώς μέσα και πολλές φορές και μπροστά. Έχουμε δει αυτά που συμβαίνουν μέσα στην εβδομάδα, Κώστα, να τα διαβάζουμε το Σάββατο για το τι πρόκειται να γίνει για τον ΠΑΟΚ. Έτσι. Έχει μια ωραία είδηση τώρα, διαβάζω. Για το όργιο. Λοιπόν. Ναι, θα το πούμε. Αυτό είναι, δεν μπορούμε να μην το... Θα το πω εγώ. Που, ας το πούμε γιατί είναι χιουμοριστικό. Λοιπόν. Καλαβήρμε, αλήθεια είναι. Αλήθεια, είναι απλά σοκ με το διαιτητή του ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Συνελήφθη σε βίλα οργίων με όπλα και ναρκωτικά. Δηλαδή, Μερακλής εις τριπλούν. Δεν είναι, δηλαδή, έχει κάνει ένα ποτ πουρί γενναίο. Ρε το διαιτητή. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι ο Σλοβένος Σλάβκο Βίσινιτς. Σωστά. Ναι. Βίσινιτς. Ναι. Είχε σφυρίξει τον Οκτώβριο το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Οι κατηγορίες που του προσάπτουν είναι πορνεία, εμπόριο όπλων και ναρκωτικών. Μάλιστα. Δυνατός. Δυνατός, δηλαδή δεν άφησε κάτι. Δηλαδή δεν είναι ότι απλά κάνω ένα όργιο ή απλά ναρκωτικά ή απλά όπλα. Έχει κάνει triple-double figure. Έχει κάνει δηλαδή σε όλες τις κατηγορίες θέλει να είναι μέσα στα στατιστικά. Βίσινιτς λέει συνελήφθη στο πλαίσιο επιχείρησης της αστυνομίας για την εξάκρωση κυκλωμάτων πορνείας, διακίνησης όπλων και ναρκωτικών. Μπράβο του, ωραίος. Μάλιστα. Τη διαιτησία για χόμπι την είχε. Κανονικά για χόμπι. Μπορεί και όπως το λες, για ξεκάρφωμα. Σλάβκο Βίντσιτς. Μάλιστα. Κώστα, μια και αναφερόμαστε στους διαιτητές. Ναι. Πιστεύεις ότι υπάρχει περίπτωση να θελήσουν μετά από τις πρώτες αγωνιστικές να φέρουν και ξένους διαιτητές? Το βλέπεις πιθανό? Κοίταξε να δεις. Αν... υπάρχουν προβλήματα με τους Έλληνες διαιτητές που ελπίζω να μην υπάρξουν και εύχομαι να μην υπάρξουν. Ναι, τότε θα δημιουργηθεί μια πίεση για ξένους διαιτητές. Βέβαια, τι να τους κάνει στους ξένους, αν όλα έχουν κρυφθεί από λάθη διαιτητών Ελλήνων, δεν το πιστεύω. Ναι. Απλά το αναφέρω στο ξεκίνημα των 2-3 αγωνιστικών. Ναι. Εντάξει,
είναι έκδοστες ισορροπίες, δεν είναι τα πράγματα έτσι τόσο απλά. Δηλαδή μπορεί με τρεις διευθυνσίες κακές στις πρώτες τρεις αγωνιστικές να έχουν τελειώσει όλα. Και ξέρουμε αλλά και ποια είναι τα μάτς, έτσι Κώστα, γι' αυτό, ναι. Ναι, ναι, εντάξει, okay. Είναι συγκεκριμένοι αγώνες, ναι. Κανονικά θα έπρεπε να διεξαχθούν οι αγώνες σε play-off με ξένους διαιτητές με VAR και τη γραμμή του offside, κατά την εκτίμησή μου. Ναι. Οι ξένοι διαιτητές δεν γίνεται λόγω του γεγονότος ότι δεν υπάρχουν πτήσεις και είναι σχεδόν αδύνατο να βρεθεί, να βρίσκονται σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα τρεις ομάδες ξένων διαιτητών για τα παιχνίδια, για τα τρία παιχνίδια που έχει κάθε αγωνιστική στον play-off. Okay, εντάξει, τουλάχιστον όμως το VAR και η γραμμή του offside, ελπίζω και εύχομαι για τη γραμμή του offside να έχει το πρόβλημα που κατασταθεί μέχρι την πρώτη αγωνιστική, για να έχουμε έτσι μια ξεκάθαρη εικόνα καθαρών παιχνιδιών στη διάρκεια των play-off του πρωταθλήματος της Super League, ώστε να μην υπάρχουν ούτε σκιές ούτε συζητήσεις περί διαιτησίας. Απ' την άλλη είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τους ξένους διαιτητές να αποκαταστήσουν το όνομά τους. Να δείξουν ότι έχουν ξεπεράσει τους φόβους, κάποιοι φοβούνται, κάποιοι άλλοι είναι εξαρτημένοι, κάποιοι... Είναι η ευκαιρία τους να αποδείξουν ότι μπορούν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Αν τα καταφέρουν θα έχουμε κάνει ένα σημαντικό βήμα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αν δεν τα καταφέρουν θα αποδειχθεί ότι η Επιτροπή στο ελληνικό ποδόσφαιρο και οι ξένοι διαιτητές είναι μονόδρομος μέχρι ότου μπορέσουμε να έχουμε ποδόσφαιρο καθαρό δικό μας, χωρίς επιτρόπους, χωρίς παρακολούθηση και χωρίς ξένους διαιτητές. Ναι. Mm-hmm. Τώρα είναι αυτό που λες ακριβώς. Είναι η ευκαιρία την οποία δεν ξέρω αν θα την είχαν με όλο τον πρώτερο βίο τους Κώστα, αν δεν υπήρχε όλη αυτή η πανδημία, όλη αυτή η διάουσα κατάσταση, νομίζω ότι δεν θα την είχαν. Ναι. Μα θα είχαν ολοκληρωθεί και το play-off, θα είχαν και τελικό κυπέλλου Ελλάδας, ας πούμε, ναι, με ξένους διαιτητές. Mm-hmm. Μάλιστα. Οι πληροφορίες λένε ότι, οι δικές μου λένε ότι θα έχουμε VAR με γραμμή offside. Πάρα πολύ σημαντικό. Δεν μπορώ να το πω με σιγουριά, γιατί δεν εξαρτάται και από διάφορους παράγοντες. Ελπίζω ότι θα συμβεί. Mm-hmm. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό. Θυμίζω σε παλιότερες κουβέντες μας ότι σαν φήμη περισσότερο είχε ακουστεί και η περίπτωση να μην υπάρξει VAR, γιατί πώς θα είναι δίπλα-δίπλα και τέτοια. Δηλαδή, έγινε έτσι. Έγινε και κουβέντα, βεβαίως. Ναι, να μην υπάρχει, να γίνουν αγώνες χωρίς VAR. Εντάξει, μιλάμε σοβαρά τώρα. Αν είναι, δώστε το στον Ολυμπιακό. Πόσο... Okay. Με αυτό το VAR, τι λύση. Κάντε απονομή, μην κάνετε play-off. γιατί τους εκθέτει. Γιατί όλοι ξέρουν ότι ο Ολυμπιακός, παρά το γεγονός ότι κέρδισε τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, που είναι ένα γεγονός αυτό, δεν μπορεί να παραδεχθεί σε κανείς. Η βαθμολογική του διαφορά από τον ΠΑΟΚ οφείλεται σε λάθη διαιτητών. Είτε του... ξεφεύγει το όνομα τώρα, του Σκανδιναβού, που έπαιξε το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και δεν έδωσε και πέναλτι στον Ολυμπιακό, είτε τα λάθη που κάνανε με τον Όφη και το Τρίπολη, τον Αθέρα Τρίπολης στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Ναι. Αυτή είναι η διαφορά, άμα τα βάλεις κάτω, αυτή είναι η διαφορά. Παρά τη νίκη του Ολυμπιακού στην Τούμπα, με εκείνο το αμφισβητούμενο γκολ που δεν ξέρω αν η μπάλα πέρασε ή όχι τη γραμμή. Ναι. Δεν ξέρω αν πέρασε ή δεν πέρασε, το είπα και στο ξαναλέω, δεν μπορώ να πω πέρασε, ήταν ούτε δεν πέρασε. Ναι. Μέσω εντός όμως. Το αφήνω. Ναι. Κέρδισε ο Ολυμπιακός. Έτσι. Λοιπόν, ακόμα και με εκείνη τη νίκη, εάν είχαμε μια καθαρή διαιτησία, ισόβαθμιστα ήταν οι δύο ομάδες. Φυσικά, Κώστα. Φυσικά. Και με άλλη διαφορά θα ερχόταν ο Ολυμπιακός να παίξει εδώ. Έχοντας πέντε πέναλτι εις βάρος του, έτσι, θα ήταν αλλιώς. Ας θυμηθούμε πώς ήρθε πέρσι να παίξει. Και με τι τρόπο, με τι ψυχολογία. Έτσι ακριβώς. Άρα. Εγώ θεωρώ καλόπιστο ότι είναι μια ευκαιρία για τους Έλληνες διαιτητές να αποδείξουν ότι μπορούν. Τώρα, αν δεν μπορούν, κακό του κεφαλιού τους. Ναι. Αν δεν μπορούν ένας-δύο, ας το καταδείξουν οι υπόλοιποι για να μην τους πάρει όλους η μπόρα. Εδώ παίζονται πολλά. Είναι μια ευκαιρία να δείξουν ότι μπορούν και να δούμε πώς μπορούμε να συζητήσουμε. Mm-hmm. Απ' την άλλη, ξένους διαιτητές να φέρει η Λίγκα ή η ΕΠΟ είναι σχεδόν αδύνατο. Δηλαδή, πού να δεχτεί με το άλλο Σαββατοκύριακο τρία πακέτα. Θες τρεις πεντάδες. Ναι. Άμα πεις ότι θες και για το VAR, εντάξει, τώρα το πράγμα ξεφεύγει. Άρα, δεν είναι εύκολο.
ούτε μπορεί να φέρει αποσπασματικά ξένους διαιτητές ή ΕΠΟ για ένα παιχνίδι, για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, ας πούμε, και να μην φέρει για τα άλλα δύο. Ή θα φέρει για όλα ή θα φέρει για κανένα. Το πρόβλημα με τις πτήσεις είναι πάρα πολύ μεγάλο. Οπότε θα συμβαστούμε με Έλληνες διαιτητές, με βάρο όμως, το ξαναλέω, και γραμμή offside. Και οι πληροφορίες δικές μου λένε ότι θα υπάρχει γραμμή offside. Μάλιστα. Τώρα, πολύ γιατί, σημαντικό. Ναι. Τελικά θα γίνουν πληροφορίες, ξαναλέω. Δεν έχω ενημέρωση που να την μπορέσω να την χαρακτηρίσω 100% αξιόπιστη, θα έχουμε γραμμή. Αλλά υπάρχουν ενδείξεις ότι θα την έχουμε τη γραμμή του site, γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες. Είναι απαραίτητη. Από τη στιγμή που έχουμε βάλει να έχουμε και τη γραμμή. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Το διαπιστώσαμε αυτό. 1000 ευρώ, ναι. Ευρώ ένα παιχνίδι. Ναι. Εντάξει, τόσα εκατομμύρια, εκατομμύρια ξοδεύονται δηλαδή άσκοπα. 1000 ευρώ, ένα παιχνίδι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, τόσο κοστίζει. Μάλιστα, μάλιστα. Κώστα, για το θέμα των οπαδών, για την πρόταση του Όφη, μαθαίνεις κάτι? Υπάρχει... Υπάρχουν και συζητήσεις για το αν δεν ξέρουν την εφαρμογή της γραμμής οι Έλληνες διαιτητές. Μπορεί από τη Δευτέρα να ξεκινήσει μια προσπάθεια να συγκεντρωθούν οι διαιτητές ή με τηλεδιάσκεψη ή με τρόπο τέτοιο από την ΚΕΔ, ώστε να γνωρίζουν τι ακριβώς ισχύει με τη γραμμή του ΣΕΙ. Μην δηλαδή φαίνουμε την καταστροφή. Ακριβώς. Την καταστροφή τη φαίνουν όσοι δεν θέλουν την τεχνολογία και τη γραμμή στο ποδόσφαιρο. Πόσο πολύπλοκο μπορεί να είναι δηλαδή? Μια γραμμή. Καθόλου. Δηλαδή πόσο πολύπλοκο. Άμα υπάρχει θέληση, Κώστα, αυτό που λες. Όποιος δεν θέλει, έρχεται γύρω-γύρω και ψάχνει τρόπους. Όλο το διάστημα αυτό έχουμε καταλάβει. Μάλιστα. Για το θέμα αυτό που συζητήσαμε και χθες, για την πιθανότητα να υπάρχει 20-30% ανάλογα. Το είπα χθες αυτό. Εγώ δεν νομίζω ότι θα... Δεν νομίζεις, Όχι, δεν νομίζω ότι θα... Τουλάχιστον για φέτος. Για τα play-off και τα play-out, θεωρώ ότι θα γίνουν χωρίς οπαδούς, χωρίς φιλάθλους. Ναι. Είπα και την άποψη μου χθες, ποδόσφαιρο χωρίς φιλάθλους και κερκίδες, χωρίς οπαδούς και κερκίδες δεν νοείται. Το ποδόσφαιρο είναι... Το φάρμακο του λαού είναι η διαφυγή του έξοδος εκατομμυρίων ανθρώπων σε κάθε χώρο. Ναι. Ναι. Δεν μπορεί, δεν νοείται ποδόσφαιρο χωρίς θεατές και φιλάθλους. Και νομίζω ότι δεν θα ρισκάρει η κυβέρνηση να δώσει την έγκλησή της για την παρουσία ακόμα και αυτού του 20%. Αν και εφόσον κάτι τέτοιο συμβεί, θα συμβεί από τη νέα περίοδο. Εάν και εφόσον. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση, έτσι. Ναι, ναι. Η πρόταση του Όφη πέρασε χθες, την ώρα που συζητούσαμε. Ναι, 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 μας το είπες. Εξέλιξε το Συμβούλιο της Τηλεόρασης. Ναι, λοιπόν, ήταν η πρόταση του Όφη για την παρουσία 20% για την παρουσία φιλάθλων σε ποσοστό 20% σε κάθε κήπεδο ανάλογα με τη χρονικότητά του. Ναι, έτσι. Ναι. Λοιπόν, και διαβάζω στο ΙΠΑΟΚ ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ που αναφέρεται πόσο ακριβώς είναι η χωρητικότητα. Εδώ γράφει ο Μάνος Αλγατίδης, ανάλογα με το κάθε γήπεδο, έτσι. Πόσο είναι ακριβώς αυτό το ποσοστό? 5.740 στην Τούμπα σε σχέση με την χωρητικότητα. Ναι, ναι. Αν εγκριθεί το 20%. Ναι. Αλλά εκεί μετά αρχίζει ένα θέμα. Ποιοι θα είναι αυτοί? Αυτό είναι. Πρέπει κάθε φορά να γίνεται κλήρωση, ας πούμε, μεταξύ των κατόχων των εισιτηρίων διαρκείας. Ναι. Πάντως κρατάω γιατί αυτό που... Γιατί αυτοί έχουν πληρώσει όλη τη χρονιά. Βέβαια. Και δεν μπορεί τώρα να βγάλεις έξτρα εισιτήρια για τα παιχνίδια αυτά. Και αντίστοιχα προβλήματα θα έχουν και άλλες ομάδες οι οποίες έχουν μεγάλο υψηλό αριθμό εισιτηρίων διαρκείας. Ναι. Κρατάω την κουβέντα σου ότι για φέτος δεν το βλέπω, γιατί προφανώς... Όχι, δεν το βλέπω. Από το προφανώς τη νέα χρονιά που και πάλι εκτός συγκλονιστικού απρόπτου δεν θα υπάρχει κόσμος. Τα γήπεδα, έτσι ξεκινούν δηλαδή να το χρησιμοποιήσουν τότε. Μην δημιουργούμε ελπίδα. Μην δημιουργούμε στον κόσμο, όχι. Προσδοκία. Σου λέω ότι οι ομάδες θεωρούν δεδομένο ότι δεν θα εκδώσουν εισιτήρια διαρκείας. Μάλιστα. Το θεωρούν δεδομένο. Και ποιος θα πάρει εισιτήριο διαρκείας? Δηλαδή αν αγοράσεις κάτι για το οποίο δεν ξέρεις αν τελικά θα το χρησιμοποιήσεις. Δηλαδή, όχι. Άντε και γίνεται ένα παιχνίδι με κόσμο, ας πούμε, το Σεπτέμβριο. Και μετά αποφασίζει η κυβέρνηση, οι επιτροπές των επιδημιολόγων, δημοσιολόγων, των γιατρών, τέλος. Ναι. Άρα πάμε σε μια διαδικασία η οποία είναι λίγο πολύ γνωστή, χωρίς κόσμο, έτσι θα ξεκινήσει. Ναι. Τώρα ποια θα είναι η εξέλιξη της χρονιάς, της νέας, δεν το ξέρω. Ας μείνουμε στη φετινή και βλέπουμε για το πρόβλημα. Μάλιστα. Ωραία, Κώστα. Σε ευχαριστούμε πολύ.
Όπως είπαμε, φόρτσα αύριο το πρωί. Αύριο έχει δυνατά φόρτσα και την εβδομάδα μπαίνουμε σε τελική ευθεία επιτέλους για ποδόσφαιρο. Για μπαλίτσα. Έστω και χωρίς φυλάδες. Έστω. Μισοξενέρο το αυτό. Το έχουμε ανάγκη και αυτό, ναι. Έστω. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Καλό Σαββατοκύριακο. Και εγώ. Να σε καλά. Επίσης, καλό μεσημέρι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Γεια σου, Κώστα. Γεια. Αυτό ήταν ο Κώστας Βασιλόπουλος. Το σχόλιο του ήταν μια προσφορά από το Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη. Εγώ σας φιλώ, σας χαιρετώ. Να έχετε ένα καλό σουκού. Μένετε στο Λίμπερο 104, στον αθλητικό Λίμπερο. Έρχεται Γιώργος Ζαγόρας για το επόμενο δίωρο. Σας φιλώ. Bye, bye, bye.